Για το νέο περιβάλλον που δημιουργείται για την ελληνική οικονομία, το γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης και την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για τις συζητήσεις που αφορούν στην ελάφρυνση του χρέους, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Νέα Σελίδα, που κυκλοφορεί την Κυριακή 1η Οκτωβρίου. Στη συνέντευξη που έχει τίτλο «Πώς θα βγούμε από τα μνημόνια», ο Υπουργός Οικονομικών εκφράζει την πεποίθησή του ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα μέσα στο 2018. Σε ερώτηση για την πιθανότητα αλλαγών στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος τονίζει πως συνήθως οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται στις 4 το πρωί σε κάποιο Eurogroup υπό τρομερή πίεση, ωστόσο λέει ότι έχω την αίσθηση πως υπάρχει μια πολύ πιο αυξημένη κατανόηση. Εξαιρώ βέβαια τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες είναι η βασική αιτία της κρίσης, της πολιτικής αντιπροσώπευσης αλλά και της γενικότερης αίσθησης ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιλύουν τα προβλήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει εγκαίρως, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μπει στο πρόγραμμα, άρα δεν υπάρχει λόγος να βάλει νέα ζητήματα στο τραπέζι. Επίσης, δύσκολα νομοσχέδια δεν υπάρχουν στα προαπαιτούμενα και πως η εμπιστοσύνη προς την ελληνική κυβέρνηση έχει αυξηθεί πολύ, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες. Αναφερόμενος στο θέμα των τραπεζών, σημειώνει ότι έχει λυθεί και υπάρχει συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός θα κάνει τα stress tests, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο Μάριο Ντράγκη. Θέλουμε το 2018 να αρχίσουν ουσιαστικές συζητήσεις για την έξοδο από το πρόγραμμα και την αποσαφήνιση της ελάφρυνσης του χρέους. Έχουμε κάθε κίνητρο να τελειώσουμε εγκαίρως την τρίτη αξιολόγηση, τονίζει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και προσθέτει ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης για το χρέος στο νέο έτος θα αφορά πιο πολύ την αποσαφήνιση του μηχανισμού, τον οποίο υποστήριξαν και οι Γάλλοι μαζί με εμάς, που συνδέει την ελάφρυνση του χρέους σε συσχέτιση με την ανάπτυξη, η λεγόμενη ρήτρα ανάπτυξης. Για την Τράπεζα της Ελλάδος, ο Υπουργός Οικονομικών λέει ότι προφανώς έχει δικαίωμα να εκφράζει απόψεις για θέματα οικονομικής πολιτικής. Εμείς θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι την έξοδο της 25ης Ιουλίου θα διαδεχθεί μια σειρά εξόδων ως προετοιμασία για το τέλος του προγράμματος. Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του Eurogroup τονίζει πως πρέπει να τελειώσουμε μαζί το πρόγραμμα, να φροντίσουμε την έξοδο από αυτό και να έχουμε ως τότε μια συμφωνία για το χρέος. Επισημαίνει δε πως το κλειδί είναι η πολιτική σταθερότητα και σημειώνει πως κοινός μας στόχος είναι η ελληνική οικονομία να σταθεί και πάλι στα πόδια της, τα δημοσιονομικά της χώρας να σταθεροποιηθούν, η εμπιστοσύνη να συνεχίσει και να βελτιώνεται και η πρόσβαση στις αγορές να γίνει απρόσκοπτη. Σημειώνει και διαμηνύει πως αυτά πρέπει να γίνουν από τώρα μέχρι και τον ερχόμενο Αύγουστο. Εάν επιτύχουμε αυτά, είμαι αισιόδοξος για την ελληνική οικονομία, υπογραμμίζει. Επίσης, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ εκτιμά ότι η στάση της Γερμανίας ύστερα από την αποχώρηση του Σόιμπλε από το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να αλλάξει. Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Τουρνάρας υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα στέλνει ένα πολύ δυσάρεστο μήνυμα ως επενδυτικός προσδιορισμός με την υπόθεση του ελληνικού. Εδώ φαίνεται να παραβιάζονται κανόνες της απλής λογικής, σημείωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μπορεί να βρεθεί άμεσα λύση. Αναφερόμενος στο ζήτημα της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος, ο κ. Τουρνάρας τόνισε ότι η έγκυρη αξιολόγησή της θα έχει μόνο θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και τον τραπεζικό χώρο. Εκτιμώ ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία δεν δημιουργεί εμπόδια για το στόχο αυτό. Είναι σαφές ποιες υποχρεώσεις έχουμε και είναι στο χέρι μας να ολοκληρώσουμε τα βήματα το συντομότερο δυνατόν. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος χαρακτήρισε ακραία την προσέγγιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις τράπεζες και υποστήριξε ότι η υιοθέτησή της θα οδηγούσε σε αύξηση του δημοσίου χρέους κατά 6% του ΑΕΠ και εθνικοποίηση των τραπεζών χωρίς λόγο. Είχαμε ως τράπεζα ισχυρά επιχειρήματα τα οποία επικοινώνησα στο Ταμείο αρκετό καιρό πριν, σε υπηρεσιακό επίπεδο και στη διοίκησή του τις τελευταίες εβδομάδες. Τα πολύ σημαντικά βήματα προόδου που έχουν ήδη γίνει στον εγχώριο τραπεζικό τομέα συνηγορούν υπέρ της επιστροφής του στην κανονικότητα. Υπό αυτήν την έννοια δεν βρήκαμε επιχειρήματα για τα οποία οι ελληνικές τράπεζες θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή τράπεζα του Βορρά ή του Νότου. Ο κ. Τουρνάρας κάλεσε τις τράπεζες να επιταχύνουν τις προσπάθειες εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου τους, προχωρώντας σε πωλήσεις και βιώσιμες ρυθμίσεις δανείων, καθώς και σε πληστηριασμούς. Πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική λειτουργία του συνολικού πλαισίου εξυγίανσης του ιδιωτικού χρέους και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η διενέργεια πληστηριασμών ηλεκτρονικών ημί, η σωστή εφαρμογή του πλαισίου προστασίας των δανειοληπτών καθώς και η πλήρης αξιοποίηση του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποχρεώσεις των τραπεζών είναι βεβαίως αυξημένες. Με τόσες θετικές αλλαγές, είναι βέβαιο ότι οι τράπεζες θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν δικαιολογίες για καθυστερήσεις, εξήγησε ο ίδιος.